νέα φαγητού. Είμαι μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισκεπτικού Τουρισμού και της Επιτροπής Αγώνων Διανομέων Φαγητού που φτιάξαμε μόλις τον προηγούμενο μήνα. Φτιάξαμε την Επιτροπή Αγώνων Διανομέων Φαγητού γιατί μόνο τους τρεις τελευταίους μήνες έχουμε χάσει 3 νέα παιδιά από εργατικά δυστυχήματα, δολοφονίες τα λέμε εμείς. Είναι δολοφονία να δουλεύεις για 3 ευρώ την ώρα με δικό σου μηχανάκι, βενζίνη, εξοπλισμό μέσα στον καύσωνα με την βροχή και το χιόνι. Σκοτώνονται νέοι άνθρωποι διανομή δουλεύοντας το 10ωρο και 15ωρο. Αυτή είναι η δουλειά του πακετά. Αυτή όμως δεν είναι μόνο δεν δουλεύουν έτσι όμως μόνο οι εργαζόμενοι delivery, η διανομή φαγητού. Αυτό συμβαίνει σε όλη την εστίαση, σε όλο τον επισκεπτισμό. Επειδή ήμουν 17 χρόνια σερβιτόρια, έχω κάνει λάντζα και μέσα στην κουζίνα, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην εστίαση και στον τουρισμό. Πέρυσι 17 δισεκατομμύρια βγάλανε κέρδη οι εργοδότες του τουρισμού και της εστίασης, με τα δικά μας μηχανάκια, με τις δικές μας πλάτες. Εμείς οι πακετάδες, εμείς οι εργαζόμενοι της εστίασης και του τουρισμού λέμε φτάνει πια. Φτάνει πια στην εκμετάλλευση, στην εργοδοτική ευθερεσία. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους τελιβεράδες στην Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Φαγητού, τους καλούμε όλους να γίνουμε μέλη του κρατικού μας σωματείου, του Σωματείου Επισκεπτικού Τουρισμού.